απαγόρευση της ομιλίας του Μητροπολίτη Λαυρωτικής και Μεσογείας κυρίου Νικολάου στο 15ο Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Θα απαντήσει ο Υπουργός ο κύριος Φίλης. Προτού σας δώσω το λόγο κύριε Βορύδη, να ανακοινώσω ότι από τα νοδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρία της Βουλής 39 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας Λασιθίου, το 2ο τμήμα. Το 1ο τμήμα ήταν προηγουμένως, αφού και αυτοί ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου. Η Βουλή Παιδεία σας καλωσορίζει. Κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι η άθλια αντικοινοβουλευτική πρακτική της κυβέρνησης συνεχίζεται και επιμόνως ως προς το ζήτημα της απαντήσεως στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από 21 ερωτήσεις, σήμερα βλέπω να απαντώνται 6. Ο δε παρόν κύριος Φίλης, ευτυχώς εδέησε μετά από δεύτερη αναβολή να έρθει να συζητήσουμε τη συγκεκριμένη. Θέλω απλώς να το πω για μία ακόμη φορά, δεν ακουραστώ να το λέω. Δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης η παρουσία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν είναι αν σας αρέσει. Αποτελεί βασικό προνόμιο του κοινοβουλίου και επομένως οφείλεται να έρχεστε. Δόξα τω Θεώ δε, το υπουργικό σχήμα είναι υπερπλήρες, που σημαίνει αναπληρωτές, υφυπουργοί, δεν ανάγκη να έρχεται ο ίδιος ο υπουργός, αν ο ίδιος έχει τέτοιο πια κόλλημα, μπορεί να απαντάει κάποιος άλλος από το Υπουργείο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να υφίσταται τέτοια περιφρόνηση στο Κοινοβούλιο. Μου έχει λοιπόν προξενήσει, για να έρθω στο θέμα της ερωτήσεως, μου έχει προξενήσει ιδιαίτερα εντύπωση η συγκεκριμένη συμπεριφορά σας. Μία συγκεκριμένη στιγμή, και μάλιστα αυτό ήταν κοντά στο χρονικό σημείο της ερωτήσεως, έχει δε μία σημασία και το πότε απαντάτε κάθε ερώτηση. Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει κατατεθεί στις 7 Τρίτου και τώρα έχουμε 4 Τετάρτου. Επομένως απαντάτε ένα μήνα μετά από αυτά τα οποία θέλει να εξελέγξει. Το Μαθητικό Συμβούλιο λοιπόν του 15ου Ενιαίου Λυκείου Θεσσαλονίκης έχει καλέσει τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυρωτικής κ. Νικόλαο να μιλήσει στα πλαίσια του μαθήματος θρησκευτικών για θέματα βιοηθικής. Και το σημαντικό, κύριε Πρόεδρε και κύριε Φίλη, είναι ότι έχει στο ίδιο λύκειο την προηγούμενη χρονιά προηγηθεί ομιλία άλλου διακεκριμένου επιστήμονος πάλι για τέτοια ζητήματα. Όχι βιοηθικής, αλλά αστροφυσικής και οντολογίας, και μάλιστα από τον κύριο Ανανόπουλο, ο οποίος ήταν αθεϊστικών απόψεων. Ομίλησε λοιπόν ο κύριος Νανόπουλος την προηγούμενη χρονιά. Οι μαθητές, θέλοντας να ακούσουν και την άλτερα πάρ, στην άλλη πλευρά, θέλουν να ακούσουν και τον Νικόλαο. Ποιος είναι ο Νικόλαος, ένας Μητροπολίτης? Όχι. Είναι διδάκτορ σε ζητήματα βιοηθικής, έχει πτυχίο από την NASA, έχει σπουδές στην αστροφυσική, είναι ένας από τους πιο φωτισμένους κληρικούς που έχουμε. Ελπίζω αυτό να μην αμφισβητείτε, γιατί σας είδα έτσι μορφάσατε ως προς αυτό. Όχι. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοια περίπτωση σε επιστημονικό επίπεδο. Προσέξτε, τηρείται πλήρως η διαδικασία. Το ζητάει το Μαθητικό Συμβούλιο. Εγκρίνουν οι καθηγητές σύμβουλοι και της φυσικής και των θρησκευτικών. Εγκρίνει η διεύθυνση του σχολείου. Εγκρίνει η δευτεροβάθμια και κατά πώς πληροφορούμε, υπάρχει στις 4 ενδεκάτου και έγγραφο που εγκρίνει και το Υπουργείο Παιδείας. Και εν συνεχεία, ο διευθυντής του σχολείου δέχεται τηλέφωνο από το Υπουργείο, με το οποίο απαγορεύεται η συγκεκριμένη ομιλία. Και αφού βεβαίως εκπλήσονται όλοι ότι έχει ακολουθεί όλη αυτή η διαδικασία, έχει ακολουθεί όλο αυτό, έχει υπάρξει θέση του Υπουργείου, γιατί άραγε να μην μπορεί αυτός ο φωτισμένος κληρικός να απευθυνθεί στους μαθητές για να μιλήσει για το ζήτημα αυτό? Μου λένε, δεν ξέρω, ελεγκταίο, αλλά μου λένε ότι η απάντηση ήταν από τους διάφορους προφανώς ερυθροφρουρούς του Υπουργείου, διότι φοράει ράσα.
Εγώ λοιπόν ερωτώ, γιατί συνέβη αυτό και ποια είναι η θέση του Υπουργείου για το ζήτημα. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βοήδη, εν αρχή τα γεγονότα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις λανθασμένες. Τον Οκτώβριο του 2015, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου έλαβε έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που αφορούσε το αίτημα του Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης να επισκεφθεί και να μιλήσει ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευκοσιακής κ. Χατζηνικολάου Νικόλαος στο σχολείο αυτό στις 21 Δεκάτου του 2015, πριν τα Χριστούγεννα. Στο αίτημα δεν γινόταν καμιά αναφορά για ένταξη της εν λόγω ομιλίας στο πλαίσιο κάποιου εκ των μαθημάτων του ορολογίου προγράμματος. Το τονίζω. Καμιά αναφορά ότι είναι μέσα στο μάθημα των θρησκευτικών. Η άδεια εισόδου χορηγήθηκε εγγράφως στις 4 Νοεμβρίου, ωστόσο η εγκεκριμένη ομιλία δεν πραγματοποιήθηκε. Τονίζω ότι δόθηκε άδεια στον κύριο Χατζηνικολάου να μιλήσει, διότι δεν υπήρχε καμία αναφορά ότι θα γινόταν μάθημα του κύριου Χατζηνικολάου θρησκευτικών ή βιοειθικής ή οτιδήποτε άλλο στο σχολείο. Στη συνέχεια, κατόπιν προφορικής επικοινωνίας, γνωστοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις αρχές ότι ο Ανωτέρω Μητροπολίτης επρόκειτο να επισκεφθεί το 15ο ξανά Λύκειο Θεσσαλονίκης στις 25 Φεβρουαρίου, χωρίς να έχει υποβληθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στην αρμόδια υπηρεσία εκ νέου έτοιμα για χορήγηση άδεια εισόδου για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από τη Διεύθυνση Σχολείου. Και όπως αντιλήφθηκα μόλις τώρα, υπήρχε αξίωση να ενταχθεί αυτή η ομιλία στο πλαίσιο του μαθήματος. Σας πληροφορώ ότι το σχολείο, το κοσμικό δημοκρατικό σχολείο της χώρας, δεν είναι δυνατόν να δίδει βήμα μαθημάτων, βήμα μαθήματος, δηλαδή συνδιδασκαλίας, σε οποιονδήποτε τρίτο, σε οποιονδήποτε τρίτο παράγοντα, ο οποίος δεν είναι εκπαιδευτικός. Προφανώς, αν αυτή ήταν η αξίωση μετά την αναβολή, μετά την ματέωση της πρώτης που είχε δοθεί άδεια από το Υπουργείο Εκδηλώσεως, αν ήταν η αξίωση να γίνει μέσα στο μάθημα των θρησκευτικών, ορθώς το Υπουργείο δεν έδωσε, παρότι δεν υπήρξε, επαναλαμβάνω, και αίτημα συγκεκριμένο, όπως προβλέπει ο κανονισμός, για να υπάρξει άδεια. Το τονίζω. Εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται στα σχολεία, εκτός διδακτικού χρόνου, και με βάση την ευθύνη του Συλλόγου των Καθηγητών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου. Καμία αντίρρηση. Δεν πρόκειται όμως να μετατραπούν τα σχολεία, το διδακτικό πρόγραμμα, σε μία αγορά ομιλιών της μίας ή άλλης κατεύθυνσης. Το σχολείο, το δημόσιο σχολείο, έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Δεν είναι δυνατόν να εκχωρήσει αυτήν την συνταγματικά, εκ του συντάγματος απονεμηθήσα ευθύνη, αυτή την πολιτικά νομιμοποιημένη ευθύνη λειτουργίας του σχολείου σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός σχολείου. Αυτό προϋποθέτει κατά την νόμη μου, εάν αρχίσουμε να εκχωρούμε αυτή την ευθύνη, προϋποθέτει πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι και εσείς θα ήταν σίγουρο ότι θα προσυπογράφατε. Τη μία ο κύριος Χατζηνικολάου ένας, την άλλη ο κύριος άλλος και το καθεξής. Δεν εξομοιώνω, αλλά το αξίωμα του καθενός δεν σημαίνει ότι δίνει τη δυνατότητα να εισέρχεται και να κάνει μάθημα στο σχολείο. Το μάθημα είναι δουλειά του καθηγητή, στο πλαίσιο του προγράμματος του σχολείου. Η άλλη λειτουργία μετατρέπει το σχολείο σε μια αγορά, η οποία δίνει τη δυνατότητα να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Σεβαστά αυτά που θέλει. Και ταυτόχρονα να πουλάει κιόλας, δεν αφαίρω συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε και τέτοια ζητήματα. Να προσπαθούν κάποιοι να μετατρέψουν το σχολείο και σε ένα ανοιχτό πολιτήριο διαφόρων πραγμάτων. Όχι, αυτό δεν πάει να το δεχτούμε. Υπάρχουν κανόνες για την εύρυθμη σχολική λειτουργία. Και το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό, γιατί ανοιχτό σχολείο σημαίνει δημοκρατικό σχολείο, κοινωνικά αναζωογονούμενο. Και βεβαίως ο κύριος Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε νωρίτερα, και άλλοι έχουν δικαίωμα και εμείς έχουμε καθήκον να έρθουν στο σχολείο και να μιλήσουν στα παιδιά εκτός διδασκαλίας. Σε εκδηλώσεις που θα διοργανώνουν οι σύλλογοι καθηγητών. Εκτός ωραρίου διδασκαλίας. Σε αυτό είμαι σαφής και αφορά τους πάντες. Διότι αλλιώτικα, επαναλαμβάνω, ο καθένας θα θέλει να υποκαθιστά ή και να επιτηρεί
τους καθηγητές. Και αυτού του πράγματος υπήρξαμε μάρτυρες. Υπήρξαν Μητροπολίτης, ο οποίος επί 7 συνεχείς εβδομάδες, κάθε Πέμπτη, πήγαινε στο σχολείο, σε σχολεία της περιοχής του, για να μιλάει στο μάθημα των θρησκευτικών μαζί με τον καθηγητή, με τον θεολόγο. Ούτε αυτό είναι ανεκτό. Ούτε αυτό είναι ανεκτό. Η επιτήρηση των καθηγητών από εξωδιδακτικούς παράγοντες. Το σχολείο, επαναλαμβάνω, είναι κοσμικό και δημόσιο σχολείο. Και αποκλείεται να εκχωρήσουμε αρμοδιότητες που το Σύνταγμα και η συντεταγμένη πολιτεία έχει αναθέσει στο σχολικό σύστημα. Από το Σύλλογο των Καθηγητών μέχρι το Υπουργείο Παιδείας. Αυτή είναι η άποψή μας. Ανοιχτό σχολείο, ναι, με κανόνες όμως, οι οποίοι δεν παραβιάζουν την λειτουργία, την έρευνη του σχολείου. Και κάτι τελευταίο. Είμαστε περίπου ένα μήνα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. 16 Μαΐου είναι οι εξετάσεις, μετά το Πάσχα δεν υπάρχει σχολείο. Στην ουσία είμαστε σε 3 εβδομάδες μαθήματα ακόμα. Είναι δυνατόν αυτές τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο μήνα αυτών, να αρχίσουμε να χάνουμε ώρες μαθημάτων για να κάνουμε εκδηλώσεις? Όχι. Πρέπει να υπάρχει στο χρόνο ένας προγραμματισμός και μια διασπορά των εκδηλώσεων από την αρχή της χρονιάς μέχρι κάποιο σημείο χρονικό. Βεβαίως. Επαναλαμβάνω και τονίζω. Ανοιχτό, δημοκρατικό και κοινωνικά αναζωογόμενο σχολείο, όχι όμως, επαναλαμβάνω, εις βάρος των μαθημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Βορύδη. Είχε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ουέι μην, λοιπόν. Υποκριτής και Φαρισαίος. Ουέι μην με ύψον ή με ήττα. Ναι, ναι. Όπως γράφεται. Όπως γράφεται όταν το λένε. Λοιπόν. Εν προκειμένου, λοιπόν, αποκαλύπτεται η υποκρισία. Γιατί στις φράσεις σας κοσμικό δημοκρατικό σχολείο, το κοσμικό για σας είναι αποκαθαρμένο από δύο πράγματα. Πρώτον, από το συνταγματικά επιβαλλόμενο γεγονός ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε επικρατούσα θρησκεία. Έχουμε επικρατούσα θρησκεία. Και σε αυτό το Σύνταγμα ορκίζεστε. Δεν σας αρέσει, τα αλλάζετε. Επί του παρόντος έχουμε. Και δεύτερο, ότι υπάρχει υποχρέωση συνταγματική για την καλλιέργεια εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως. Όχι θρησκειολογικής, όχι ενημέρωση γενικώς για τα θρησκεύματα, καλλιέργεια θρησκευτικής συνειδήσεως, γιατί ακριβώς έχουμε επικρατούσα θρησκεία. Μέχρι να αλλάξει το Σύνταγμα, η υποχρέωση του Υπουργείου στο οποίο προείσταστε είναι να κάνει αυτά. Ακούστε όμως γιατί περισσεύει η υποκρισία. Διότι το πρόβλημα προφανώς με την ομιλία του Μητροπολίτη ήταν ότι τα παιδιά θα χάνανε εν ώψη των εξετάσεων μία ώρα θρησκευτικών. Μέγα το ζήτημα για την αρτιότητά τους και την εκπαιδευτική τους κατάρτιση. Θα ακούγανε για μία ώρα ένα σπουδαίο επιστήμονα, αλλά ανησύχησε το Υπουργείο, μην και δεν πάνε καλά στις εξετάσεις. Έχετε την ίδια ευαισθησία στις καταλήψεις, που δεν χάνουν μία ώρα, αλλά χάνουν εβδομάδες. Μεριμνήσατε με την ίδια έτσι αφοσίωση, μήπως και χαθεί καμιά ώρα από εκπαίδευση. Έχετε αυτή την ευαισθησία, σε αυτήν μας έχετε συνηθίσει. Αλλά ακούστε και το άλλο. Ήταν, λέει, εντεταγμένο μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ερώτηση. Τι άλλαξε από την πρώτη άδεια στη δεύτερη? Τι άλλαξε από το πρώτο ναι σας, το οποίο το ομολογήσατε, στη δεύτερη που το αρνηθήκατε? Ό,τι σας εζήτησαν την πρώτη φορά που είπατε ναι, το ίδιο ακριβώς σας εζήτησαν και τη δεύτερη φορά που είπατε όχι. Δεν ήταν ότι την πρώτη φορά σας είπανε εκτός εκπαιδευτικού προγράμματος και είπατε ναι, και τη δεύτερη φορά σας είπανε εντός εκπαιδευτικού προγράμματος και είπατε όχι, και την πρώτη φορά σας το εζήτησαν όπως σας το εζήτησαν και τη δεύτερη φορά σας το εζήτησαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τι μεσολάβησε? Να σας πω τι μεσολάβησε. Μεσολάβησαν παρεμβάσεις του κόμματός σας, ξαναλέω, από τους ερυθροφρουρούς σας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την παρουσία των κληρικών στα σχολεία. Αυτό ξεκίνησε με το ζήτημα
της Νέας Ιωνίας, του Νέας Ιωνίας, στο οποίο αναφερθήκατε, και συνεχεία πήρε η μπάλα και τον Λαβρεωτικής. Διότι αυτή ήταν η γενική σας στάση. Τα υπόλοιπα, τι σχέση έχουν? Αν εμπορεύεται, ποιος εμπορεύεται? Υπάρχει κάποιος που εμπορεύεται? Αν επιτηρεί, τι επιτηρεί, τι είδους επιτήρηση? Υπήρξε δηλαδή κάποιος ο οποίος παρενέβη στον τρόπο που ασκεί τα διδασκαλικά του, καθηγητικά του καθήκοντα κάποιος και τον εμάλωσε ή τον επαρατήρησε ή τον όχλησε ή είχαμε κάποιο τέτοιο περιστατικό για να θέτεται αυτό το ζήτημα? Και τέλος, για να το καταλάβω αυτό, να πω έναν έτσι που σας αρέσει. Αν ερχόταν ένας διακεκριμένος μαρξιστής οικονομολόγος, που είναι και της μόδας, ας πούμε ο Πικετή, και σας έλεγε ότι θέλει να έρθει να κάνει μία παρέμβαση και να μιλήσει οικονομικά σε ένα σχολείο, στο μάθημα των οικονομικών, την ίδια αντίδραση θα είχατε ή θα μας λέγατε για το ανοιχτό σχολείο, για τη διακίνηση των ιδεών και για το φωτισμένο πνεύμα του συγκεκριμένου? Έχετε στράτευση και είστε εμπαθείς απέναντι στο συγκεκριμένο. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος σας και δεν είναι αυτό το συνταγματικό πρόσταγμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ο κύριος Βορύδης μας έχει σήμερα συνηθίσει, από ό,τι κατάλαβα, σε αναφορές που αλλοιώνουν όμως το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Δεν θα ήθελα κι εγώ να αρχίσω αναφορές για τους τάφους και κονιαμένους και ούτω καθεξής. Θα μείνω επί της ουσίας όμως των θεμάτων που θίγουμε. Πράγματι, στη χώρα μας υπάρχει επικρατούσα θρησκεία. Επ' αυτού γνωρίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ συνταγματολόγων αν το επικρατούσα έχει να κάνει με διαπιστωτική άποψη, δηλαδή ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει στην Ορθοδοξία, ή έχει να κάνει με ρύθμιση, ότι δηλαδή έχουμε μια κρατική θρησκεία. Το αφήνω αυτό όμως, είναι ένα θέμα που αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι τη ζήτηση μας σήμερα. Το θέμα περί εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Ο κ. Χατζηνικολάου, πού ακριβώς μπαίνει? Εθνική ή θρησκευτική συνείδηση όταν θα έμπαινε να κάνει μάθημα για την βιοειθική, όπως είπατε? Δεν το βλέπω πού. Όταν μιλάμε για εθνική συνείδηση και θρησκευτική συνείδηση, δεν εννοούμε για προσιλητισμό, δεν εννοούμε για κατηχητικό, εννοούμε για μια παρουσίαση του φαινομένου της θρησκείας, για μια παρουσίαση της ορθόδοξης θρησκείας βεβαίως, που είναι η αιχμή σήμερα από άψη πίστης στη χώρα μας, καμία αντίρρηση, τα πολιτιστικά συφραζόμενα της ορθοδοξίας και όχι κατηχητικό, δογματική και ομολογιακό μάθημα. Αυτή είναι η άποψή μας και όχι μόνο η άποψη δική μας. Σας υπενθυμίζω ότι η κυρία Γιαννάκου, υπουργός Παιδείας το 2005 του κόμματός σας, μάλλον τότε δεν είσαστε εσείς στην Νέα Δημοκρατία, οπότε θα το ακούσετε, δεν πειράζει, θα το ανεχθείτε. Λέω λοιπόν, η κυρία Γιαννάκου απαγόρευσε τις εξομολογίες στα σχολεία. Λέτε να το απαγόρευσε παραβιάζοντας το Σύνταγμα που λέει για επικρατούσα θρησκεία? Όχι. Διότι η κυρία Γιαννάκου και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολιτικοί υπεύθυνοι στο Υπουργείο Παιδείας, έχουμε μία αρχή. Την αρχή που λέει ότι το σχολείο είναι ουδετερόθρησκο, είναι κοσμικό, είναι δημοκρατικό, δεν είναι θρησκευτικά υποτελές. Βεβαίως η Ορθοδοξία πρέπει να διδάσκεται, αλλά όχι με το να μπαινοβγαίνουν αρχιερείς και ιερείς στα σχολεία. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί θεολόγοι που με βάση το ορολόγιο πρόγραμμα θα διδάξουν τα θρησκευτικά. Σε αυτό μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί αλλιώς όχι μόνο ο κ. Πικετή, αλλά και άλλοι με μικρότερη επιστημονική εμβέλεια θα ζητούν να μπαίνουν στα σχολεία μέσα. Και τότε τι σχολεία θα έχουμε? Υπάρχει ένα ερώτημα. Ανοιχτό σχολείο, ναι, αλλά με κανόνες δημοκρατίας. Και γι' αυτό υπάρχουν τα αρμόδια όργανα διοίκησης των σχολείων, υπάρχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο θα καθορίζει τους όρους όπου θα μπορεί κανένας να πηγαίνει σε εκδηλώσεις, αλλά μακριά, επαναλαμβάνω, από το ορολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Και τελευταίο θέμα. Κοιτάξτε, είπατε και γράφετε εδώ ότι με ρωτάτε δήθεν, way mean, όπως είπατε νωρίτερα, αν έχουμε αποφασίσει να θέσουμε υποδιωγμόν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα όσους φορούν ράσα. Όχι. Ράσα φορούν πολλοί καθηγητές, εκπαιδευτικοί. Τους τιμούμε. Θεολόγοι, φιλόλογοι, είναι και καλοί μαθηματικοί νομίζω. Τους τιμούμε. Αλλήμον αν το ράσο
φτιάχνει ένα απαγορευτικό. Το βασικό είναι άλλο. Όσοι είναι καθηγητές με ιανδήποτε αμφίεση στο σχολείο μέσα, ποιο πρόγραμμα κάνουν? Του Υπουργείου Παιδείας, έστω ένα κουρίκουλουμ, ας μην είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ, ή ο καθένας εισέρχεται εκεί και βρίσκει κόσμο και κάνει τα κήρυγματά του? Αυτό είναι κρίσιμο θέμα. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ζήτημα, φοβούμαι ότι δεν πρόκειται να μιλήσουμε σοβαρά για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τελειώνω. Ανοιχτό, ναι, σχολείο, αλλά δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι θα είναι χωρίς κανόνες η λειτουργία του σχολείου. Και τελειώνοντας, σας λέγω ότι ο κύριος Χατζηνικολάου δεν εμποδίστηκε. Του δώσαμε άδεια. Δεν πήγε. Τη δεύτερη φορά δεν υπέβαλε γραπτό αίτημα το σχολείο. Προφορικά. Και από ό,τι είδα, αν ισχύει αυτό που κατάλαβα από την ομιλία σας, προφορικά για να δικαιολογήσει την παρουσία του κυρίου Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του μαθήματος. Αυτό δεν θα γινόταν αποδεκτό. Είμαι σαφής. Την πρώτη φορά δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα. Εκδήλωση. Να πάει να μιλήσει στην εκδήλωση. Καμία αντίρρηση. Και ο κύριος Χατζηνικολάου και οποιοδήποτε κριθεί από το Σύλλογο των Καθηγητών ότι μπορεί να προσφέρει κάτι. Τη δεύτερη φορά δεν υπάρχει γραπτό αίτημα, το ξαναλέω, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όπως θα έπρεπε να υπάρχει, και υπάρχει η προφορική, από ό,τι κατάλαβα από εσάς, αξίωση να διδάξει. Λοιπόν, δεν θέλουμε να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα που, κατά τη γνώμη μας, υπονομεύουν αυτά τα φαινόμενα. Δεν αναφέρω συγκεκριμένο γεγονός, μιλάω γενικότερα. Υπονομεύουν τη λειτουργία του σχολείου. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Φίλη, και ολοκληρώνουμε με την υπαριθμό 710 επίκυρη ερώτηση του βουλευτή Β' Αθηνών της Ένωσης Κεντρών, κυρίου Καρά, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τον κίνδυνο καθυστέρησης της υλοποίησης της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό και μεταναστευτικό εξαιτίας χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών επί των διαφορών παροχής ασύρου και επικουρικής διεθνούς προστασίας. Παρακαλώ, κύριε Καρά. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, κύριε Υπουργέ, ότι στον παρόντα χρόνο η κρίση η οποία υπάρχει στο μεταναστευτικό προσφυγικό θα έχει αντίκτυπο και στον φόρτο και στη λειτουργία των δικαστηρίων. Γιατί το λέμε αυτό? Για το λόγο ότι τόσο η σύμβαση της Γενέβης, όσο οι ευρωπαϊκές οδηγίες, όσο και η εσωτερική νομοθεσία, σε περίπτωση υποβολής